Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κάτι τελευταίο, κύριε Καλιακμάνη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είπατε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι υπάρχει πρόσωπο μυστήριο το οποίο γνωρίζει τι έχει γίνει με τον, 31χρονο Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι. Αγωνιά η οικογένειά του, αγωνιούν οι φίλοι του. Τι ακριβώς εννοείτε? Είπα κατά λέξη ότι η αστυνομία κάτω εκεί κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Έχει πάει και το αυτοκτονιών με απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόσωπο μυστήριο που είχε σχέση με κάποιο άλλο πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο. Ποια ήταν η σχέση? Σε τι έχουν μιλήσει, τι έχουν στείλει ο ένας τον άλλον και αυτά. Αυτά είναι θέμα της έρευνας. Εστιάζεται η έρευνα, όπως πολύ καλά γράφεται, και σε αυτό, όπως εστιάζεται και ώστε να βρεθεί ο Μπάμπης. Είναι πρόσωπο το οποίο συνομιλούσε με τον 50χρονο που είδε τελευταίο τον Μπάμπη. Πώς? Είναι πρόσωπο αυτό το οποίο λέτε, το οποίο είχε σχέσεις με τον 50χρονο που πήγε τον Μπάμπη στο συγκεκριμένο σημείο και τον είδε τελευταίος? Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ αλίμονο, είμαι ένας πρόσωπος των αστυνομικών. Σε περίπτωση δεν θα δημιουργήσω πρόβλημα στις έρευνες, όπου μπορώ να βοηθήσω στις έρευνες ακόμα και από την παρουσία μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το κάνω. Κλείνουμε. Ή στο να διαφωτίσω, να ενημερώσω τους πολίτες, να υποστηρίξω τους αστυνομικούς. Κύριε, σε καμία περίπτωση για αυτή την υπόθεση, κλείνοντας, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει η ελληνική αστυνομία το τεστ αλήθειας να δει αν κάποιος από τους εμπλεκόμενους λέει αλήθεια ή όχι? Μας ακούει ο κύριος Μαγκανάς? Νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί τελικά ο δράστης. Διότι όσο και ο κύκλος αυτών που συμμετέχουν μέσα στον κύκλο των εκβιαστών που λέμε, ναι, είναι γνωστός, παρακολουθούνται από την αστυνομία, αλλά όπως σας είπα και πριν, σε τελική ανάλυση, αυτό το οι δολοφονίες κάνουν τη δουλειά της αστυνομίας. Γι' αυτό και βλέπετε, δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να εξηγνιαστεί τη δολοφονία του. Εκείνο σας είπα που με εκπλήσει είναι ότι αν παίρνουμε τους βασικούς νόμους του οργανωμένου εγκλήματος, αν υποτίθεται αυτός ήταν ο υπαριθμόν ένα αρχηγός του οργανωμένου εγκλήματος, πώς βγαίνει ο διακάλυπτος ένας τέτοιος? Λοιπόν. Δηλαδή για μένα είναι αδιανόητο. Τώρα, αυτό γίνεται, πώς έγινε, γιατί βγήκε εκτός του κύκλου προστασίας του, δεν μπορώ να το εξηγήσω, μόνο αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσουν να το διαλευκάνουν. Πιθανόν ίσως θα έχουν πληροφορίες από άλλους, οι οποίοι καταδίδουν, όπως σωστά υπόθηκε πριν, ο ένας τον άλλον για διάφορα ανταλλάγματα, δικονομικά ή άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα βρεθεί αυτός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγκανά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Καλιακμάνη για τη συνομιλία που είχαμε. Καλημέρα μας. Γεια σας.